Τη δεύτερη παγκόσμια διάκριση έλαβε στο Eindhoven της Ολλανδίας η ομάδα Πανδώρα του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με το ομώνυμο ρομπότ όχημα που χαρτογραφεί, αναγνωρίζει και αποφεύγει εμπόδια. Η διάκριση ήταν στην κατηγορία αυτόνομων ρομποτικών οχημάτων. Στο διαγωνισμό επιλέχθηκαν 20 ομάδες από όλο τον κόσμο, οι οποίες και διαγωνίστηκαν για 4 ημέρες σε διάφορες πίστες υπό συνθήκες πραγματικής καταστροφής. Στο τελικό της κατηγορίας καλύτερου αυτόνομου οχήματος, η ομάδα Πανδώρα ήρθε δεύτερη, πίσω από την ομάδα Hector του Πανεπιστημίου του Ντάρμσταντ. Διαθέτει διάφορους αισθητήρες, όπως π.χ. το λέιζερ, μέσω του οποίου χαρτογραφεί το χώρο. Έχει περιμετρικά του ρομπότ σόναρ και υπέρυθρες για να αναγνωρίζει εμπόδια που δεν έχουν γίνει αντιληπτά από το λέιζερ, οπότε έχουμε και δυναμική αποφυγή εμποδίων. Αισθητήρες διοξιδίου του άνθρακα, κάμερα που αναγνωρίζει πρόσωπο, δέρμα, κίνηση, να κουβαλήσει και κάποιο μικρό αντικείμενο για να παρέχει στον επιζήσαντα νερό, φάρμακα, τροφή. Υπάρχει μια πυρήνα 4-5 φοιτητών που από τη μία ομάδα δίνει την τεχνογνωσία στην άλλη και από εκεί πέρα απασχολούνται περίπου 20 φοιτητές προπτυχιακή εξωτερικών αλλά και μεταπτυχιακή. Έχει υποστηριχθεί το project όλα αυτά τα χρόνια από το Πανεπιστήμιο και από τους καθηγητές μας. Μας έχει παρέξει μεγάλη στήριξη το Πανεπιστήμιο, δηλαδή το 80% της χρηματοδότησής μας είναι από αυτό.